Υποκατάληψη τελούν 5 μέχρι στιγμή σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καθώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε διαδικτυακά σε διαμαρτυρία για τη χρήση της μάσκας. Συγκεκριμένα πρόκειται για 3 σχολεία στο Σιδηρόκαστρο, το ΓΕΛ, το ΕΠΑΛ και το Γυμνάσιο, καθώς και τα γυμνάσια Λευκώνα και Πετριτσίου. Στο μεταξύ, το πρωί μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε το προσωπικό του 4ου Γυμνασίου όταν διαπίστωσαν πως οι κλειδαριές του σχολείου ήταν μπλοκαρισμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο του σχολείου. Όλα ξεκίνησαν από το Σάββατο με μηνύματα στο Instagram, όπως αποκάλυψε η τηλεόραση Επιλογές. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: 21 Σεπτέμβρη, όλοι οι Έλληνες, κατάληψη σε όλα τα σχολεία, σε όλη τη χώρα, όχι στη μάσκα στα παιδιά, αθόρυβη επανάσταση και υπάρχει η προτροπή, κοινοποίησέ το. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Στέλιος Ρίζος, δήλωσε ότι είναι ενήμερος για το γεγονός τόσο ο ίδιος όσο και το Υπουργείο. Και σε παιδιά το Σερών, σε όλη την Ελλάδα έχει πάει αυτό, αυτό το κάλεσμα. Ναι. Είπαμε, μιλάει για τη Δευτέρα, κατάληψη τη Δευτέρα. Έχει ενημερωθεί η υπηρεσία, έχετε σκεφτεί, θα γίνουν κάποιες ενέργειες τη Δευτέρα από πλευρά σας, κύριε Ρίζο? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς στο μέτρο του δυνατού, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Είναι ενήμερη η Περιφερειακή Διεύθυνση για και αυτό και το Υπουργείο εννοείται. Και περιμένουμε κάποιες οδηγίες, αν χρειαστεί να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους μαθητές. Ξέρουμε πως θα χειριστούμε την όλη κατάσταση. Όταν γίνεται μια κατάληψη στα σχολεία δημιουργούνται ένα σωρό άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να είναι ένα σχολείο 200 μαθητών και 20 παιδιά που θα παρασυρθούν από αυτό το κάλεσμα να κρατήσουν τα υπόλοιπα παιδιά εκτός σχολείου. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας καταδικάζει τη συγκεκριμένη κινητοποίηση με μόνο θέμα τη χρήση μάσκας και τονίζει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κυβέρνησης οι μαθητές, αντί να ασχολούνται με τα σημαντικά προβλήματα των σχολείων, να επικεντρώνονται στη μάσκα. Το να αφήνουμε μαθητές ή να προτρέπουμε μαθητές να βγουν και να κινητοποιηθούν, παράδειγμα σας λέω, μόνο για τη χρήση της μάσκας ή για τον έλεγχο των τεστ και τα λοιπά, προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο γονεϊκό κίνημα. Αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα επομένως δεν το επιδοκιμάζετε. Όχι, αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα δεν το επιβεβαιώνουμε και προφανώς δεν γίνεται έτσι. Εμείς λέμε ότι οι σύλλογοι γονέων και οι μαθητικοί και τα μαθητικά συμβουλία πρέπει να ακολουθήσουν συλλογικές διαδικασίες και να πάρουν αποφάσεις για τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν μπορεί να έρχεται με ένα μήνυμα ανώνυμο από το Instagram ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που να τους προτρέπει να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στο σχολείο, με συζήτηση, με το σύνολο των μαθητών, σε γενικές συνελεύσεις που θα δίνει και πραγματικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα. Γιατί αν τα αφήνουμε σε ένα μήνυμα που θα έρχεται από το Instagram ή από το Facebook, πραγματικά δεν είναι αυτό, και να σας πω κάτι. Τέτοιου είδους κινητοποιήσεις ή τέτοιου είδους ζητήματα είναι αυτά που ρίχνουν νερό στο μήλο της κυβέρνησης να ασχολούμαστε μόνο με τη μάσκα και να μην βλέπουμε το σύνολο των προβλημάτων. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, πάντως, κ. Ρίζος, απευθύνει έκκληση προς τους γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους και να τους συμβουλεύσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρακαλέσω τους γονείς να συμβουλέψουν όπως πρέπει τα παιδιά τους. Νομίζω ότι και το έχω πει και άλλη φορά ότι πολύ σημαντική συμβολή θα έχουν οι γονείς σε αυτή την περίοδο, που θα πρέπει αυτοί να μιλήσουν πολλές φορές στα παιδιά τους για το τι πρέπει να κάνουν. Να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα και τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους και τους συμμαθητές τους και τους συνανθρώπους.